θα ήθελα να πω την άποψή μου για δύο λεπτά πρωτού να ξεκινήσω την αξιολόγηση. Όλη αυτή η εκδήλωση κοινοφιλική μοναδικό σκοπό έχει να μας συνενώσει, να δούμε όλο και περισσότερα σκυλιά, να μάθουμε από τα λάθη μας και να γίνουμε καλύτεροι. Δεν έχουν ούτε σκοπό τον ακραίο ανταγωνισμό, ούτε κανένα συμφέρον. Άλλωστε από ό,τι γνωρίζουμε όλη την εκδήλωση, είναι και μάλιστα φιλανθρωπική εκδήλωση. Ελπίζω και στο μέλλον να υπάρχουν τέτοιες ωραίες εκδηλώσεις, θα είμαι από αυτές που θα τις υποστηρίξω με όποιον τρόπο, είτε ώστε να κρίνω ή ώστε να φέρω κάποιο σκύλο. Γιατί είμαι υπέρ, γιατί αυτό δείχνει στην πράξη κοινοφιλία. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ για αυτό, να προχωρήσω. Το τερέν των υπηρωτικών σκύλων είχε έναν αριθμό σκύλων ο οποίος πραγματικά δείξανε ότι είναι σκυλάκια που έρχονται από τον κυνηγό, αγνό κυνηγό που πηγαίνει τους σκύλους στο κυνήγι. Το μοναδικό πρόβλημα που είδα σε όλα τα σκυλιά που έλεγξα είναι η εκπαιδευσιμότητα. Εδώ θα ήθελα να σταθώ να πω γενικά ότι είναι σημαντικό να με κάτι που ασχολούμαστε να εμβαθύνουμε. Όλοι μας έχουμε από ένα σκυλάκι. Αυτό το ένα λοιπόν σκυλάκι, τα δύο, να δίνουμε έμφαση το να μπορούμε όλο και περισσότερο να γίνεται καλύτερο για μας πρώτα, για το δικό μας κυνήγι και έπειτα για να μπορούμε να το παρουσιάσουμε κάπου και να έχει μια υπόσταση. Εντάξει. Εγώ λοιπόν στο τερέν μου έχω 5 σκυλιά στην βαθμολογία. Θα ξεκινήσω από το 5ο σκύλο και θα ανεβαίνω σιγά σιγά έτσι για να κρατώ και το suspense. Ωραία. Λοιπόν, ο 5ος σκύλος είναι ο σκύλος του κύριου Καλέμη. Είναι η Ρόζη Επανιέλ Μπρετών, 4 ετών. Ένα χειροκρότημα. Αυτός ο σκύλος λοιπόν ξεκίνησε με ένα ρυθμό λίγο σιγανό. Δεν ήτανε στο τύπο της φυλής η κίνησή του. Είχε μια ακανόνιστη έρευνα. Θα τη δικαιολογούσα αν ήταν πιο νέα, αλλά 4 ετών δεν θα μπορούσα να τη δικαιολογήσω. Χαμήλωνε ιδιαίτερα το κεφάλι της κατά την έρευνα. Στο 4ο λεπτό πήρε μια φέρμα λίγων δευτερολέπτων και ξεπέταξε αμέσως το θύραμα. Την κατέταξα στην 5η θέση γιατί βρήκε θύραμα, αλλά θέλει περισσότερη δουλειά και επειδή δεν ήταν και στον τύπο όπως έπρεπε της φυλής. Να περάσει ο κύριος Καλέμης για να το βραβεύσω. Μην το πατήσει, ε! Ο σκύλος που πήρε την τέταρτη θέση... Ένας ήρθε να πάρει απονομή, ποιανού είναι! Καλό τώρα! Ο σκύλος λοιπόν που πήρε την τέταρτη θέση είναι ένα Επανιέλ Μπρετών αρσενικό, ο Ρώση. Είναι ένας νεαρός σκύλος, χειροκρότημα παρακαλώ. Ο Ρώση είναι ένας νεαρός σκύλος, 16 μηνών, ενεργητικός, πολύ καλός σκύλος σε ποιότητα, καλπασμού. Βρήκε, φερμάρισε θύραμα, θα τον ήθελα πιο σταθερό στη φέρμα του, να περίμενε πιο σταθερά στη φέρμα και να είχε καλύτερη επαφή με τον κυναγωγό. Μπράβο, Μιχάλη! Συγχαρητήρια. Πάντα τέτοια και ξανά. Ο 3ος σκύλος, θέλω να σας πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα, είναι να βλέπουμε τους σκύλους του παρελθόντος σήμερα. Είχα λοιπόν την τιμή να δω ένα σκύλο 12 ετών, Επανιέλ Μπρετών, το σκύλο Ρούντι, του κύριου Τζουβάρα. Ένα σκύλο, χειροκρότημα παρακαλώ, μόνο και μόνο που συνεχίζει 12 ετών, στάθηκε πάρα πολύ αντάξια παρόλο την ηλικία του. Ξεκίνησε βέβαια ως ηλικιωμένος λίγο αργά, αλλά μόλις ζεστάθηκαν τα κόκαλα και η ψυχή, εκφράστηκε, έδειξε την εμπειρία του, πάνω στο τερέν με έξυπνο τρόπο,
περιέγραψε, έφτιαξε όλο, περιέγραψε όλο μας το τερέν πάρα πολύ ωραία και έξυπνα, εντόπισε δύο φορές πουλιά και βέβαια προχώρησε πάρα πολύ καλά και στην επαναφορά. Λόγω ηλικίας έφτασε εκεί, γιατί δεν θέλω να, ένα νέο σκυλί να το αφήσω πίσω. Τόπος στα νιάτα. Ναι, τόπος στα νιάτα, είναι υπέρ. Ένα νέο ζώο είναι νέο και πρέπει να προχωρήσει. Πάρα πολύ καλό σκύλο, συγχαρητήρια. Ο δεύτερος σκύλος ήταν ένα Κούρτσχαρ. Ο Έκτορ της Βεργίνας, Κούρτσχαρ 3 ετών, είχε ένα τυπικό καλπασμό με ψηλά το κεφάλι, τοποθέτηση πάρα πολύ σωστά στο τερέν. Στο πέμπτο λεπτό είχε ένα πάρα πολύ καλό ανέβασμα πάνω στον κόνο της αναθυμίασης. Έκατσε σταθερά στη φέρμα με ψηλά το κεφάλι. Περίμενε τον κυναγωγό να έρθει. Ο κυναγωγός έδωσε την εντολή. Ποντάρισε ο σκύλος και ξεπετάχθηκε το θύραμα. Αυτός ο σκύλος μέχρι αυτή τη στιγμή ήταν στο μυαλό μου πολύ ψηλά. Λόγω όμως ότι λίγο στο απόρτ δεν μου άρεσε, ενώ έκανα απόρτ θα τον ήθελα λίγο καλύτερο, γιατί σαν Κούρτσχαρ θεωρώ ότι πρέπει να είναι τέλειος θυραματοφόρος, τον έφτασα μέχρι τη δεύτερη θέση. Και τελευταίο σκύλος τον αφήνω για το τέλος, ο πρώτος είναι ένα σκύλος που με εντυπωσίασε σήμερα, ήτανε το τυπικό Επανιέλ Μπρετόν. Ο σκύλος, παρόλο την νιώτη του, είχε πολύ καλή συνεργασία με τον κυναγωγό. Είναι ο σκύλος του κύρου Κομινέα. Παρακαλώ κύριε Κομινέα, περάστε. Ο σκύλος Baxter Venus Progress. Εγώ είμαι εκεί πέρα να μιλάμε και για την εκτροφή, για να ξέρει ο κόσμος και από πού πήρε σκύλο. Εντάξει. Ενώ είναι νέο, ήταν ένας νέος σκύλος, 2 ετών, είχε πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον κυναγωγό του. Βρήκε το θύραμα, κατόπιν εντολή προχώρησε, ξεπετάχθηκε το θύραμα και στο απόρτ ήταν πάρα πάρα πολύ καλός. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνουμε μια αναμνηστική φωτογραφία, όλα τα υπηρετικά σκυλιά, μια αναμνηστική φωτογραφία μετά από αυτά.